Πάμε στον κύριο Λιγερό. Κύριε Λιγερέ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα πάνω και στους τηλεθέατες. Σταύρο μου, πάει ο Τσίπρας για κόμμα τελικά, τον σπρώχνουν για κόμμα. Αρχής γενομένης από αυτή τη σύναξη και την σύμπραξη των δύο ιδρυμάτων. Είδαμε και τον κύριο Μάθιου Νίμιτς, έτσι. Τον άνθρωπο, ναι, των Αμερικανών και... στα Βαλκάνια και στο Σκοπιανό. Τον είδαμε να βραβεύεται, είδαμε λοιπόν και την αμερικανική παρουσία να ευλογεί το εγχείρημα. Ποια είναι η γνώμη σου? Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να πω εάν αυτό που έγινε είναι το πρώτο βήμα για να επανενεργοποιηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, ως πληροφορία δεν μπορεί κανείς να είναι 100% σίγουρος, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο κυοφορείται μια πρωτοβουλία από τον ίδιο και τον Γιώργο Παπανδρέου για την σύγκληση των δύο μεγάλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, συν κάποιων άλλων κινήσεων και ομάδων, με σκοπό τη μεγάλη κέντρο αριστερά, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Είδαμε και τη σχετική δήλωση του ΠΑ τώρα, που είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Τώρα, αν μιλήσουμε για αυτή καθ' αυτή την εκδήλωση, εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο επί της ουσίας. Οι πολιτικές φιλοδοξίες του Τσίπρα είναι ένα θέμα. Το να χρησιμοποιεί τη συμφωνία των Πρεσπών για, ας το πούμε, ένα πολιτικό, για μια πολιτική, ας το πούμε, επάνωδο, είναι ό,τι ατυχέστερο. Ως όχημα. Ζάεφ, ναι, ως όχημα ακριβώς. Ο κύριος Ζάεφ έχει λόγους να είναι ικανοποιημένος από τη συμφωνία των Πρεσπών. Η χώρα του πήρε, σωστό, τη μερίδα του λέοντος, σωστό, σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή η Ελλάδα αναγνώρισε μακεδονική ταυτότητα, έτσι, τους γείτονές μας. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι είναι Σλάβοι στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, άρα ήδη οι παππούδες τους χρησιμοποιούσαν τον όρο Σλαβομακεδόνες, που είναι δόκιμος, μονοπολούν τον όρο Μακεδονία, Μακεδόνες και όλα τα συναφή με την ελληνική υπογραφή. Και τι έδωσαν ως αντάλλαγμα? Έδωσαν ένα σύνθετο όνομα για το κράτος, το Βόρεια Μακεδονία. Πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι αυτή η ανταλλαγή είναι λεόντιος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι τα Σκόπια από την πρώτη στιγμή, και όχι τώρα με κυβέρνηση Βέμερο, αλλά και όταν ο κύριος Ζάεφ που την υπέγραψε ήταν στα πράγματα, ήταν στην εξουσία, δεν τηρούσε τη συμφωνία. Έτσι, δεν το έκανε με το χοντροκομμένο τρόπο που το κάνει τώρα ο κύριος Μίτσκοτσκι και η πρόεδρος της Γειτονικής Δημοκρατίας. Ναι. Ακριβώς. Το έκανε με πιο έμεσο και κομψό σε εισαγωγικά τρόπο, αλλά έκανε τα πάντα για να νερώσει τη δέσμευση, τη μόνη δέσμευση στην πραγματικότητα που ανέλαβαν τα Σκόπια, να ονομάσουν το κράτος Βόρεια Μακεδονία. Και όχι μόνο αυτό. Η ελληνική πλευρά έμεινε απαθής, και όχι μόνο επί κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά και επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για να ολοκληρώσουμε, Σταύρο. Αντί να καταγράφει μία προς μία και να δημοσιοποιεί καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών, μάλιστα, έτσι ώστε αν χρειαστεί ποτέ να επικαλεστεί για να κλείσουμε, όλες αυτές τις παραβιάσεις, ναι, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Τα ανέχθηκε με γνωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο Λιγερό. Τον χρειαζόμαστε κι άλλο και θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες. Τελειώσαμε εδώ. Πολλά τα θέματα, παραλαμβάνω. Πολύ λίγος ο χρόνος. Ασφικτικός. Πάμε στον Πάνο Χαρίτο για να δούμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και λίγο μετά τις 11, το Κόντρα 24 με την Ατάσα Γιάμαλη. Η εβδομάδα ξεκίνησε. Συντονιστείτε αύριο, 8.30 με 9.30. Εκτός των άλλων, Αλέξης Κούγιας. Γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι.
Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.